Ήδη όμως μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η καινούργια γενιά είναι εδώ πλέον. Έχει αποκατασταθεί η... Που δείχνει και πάλι το δρόμο. Χατζηνικόλας πλησιάζει μέχρι το lay-up. Κόβει στην κάθοδο ο Γόντικας. Μετράει το καλάθι. 46-35 λοιπόν. Γκάουτλο, ωραία προσποίηση. Πάει την εσωτερική, θέλει βοήθεια. Τη βρίσκει στον Ντανουσεβίτσιου. Σούτ από τα 6-75. Rebound του Μπιλί, επιθετικό. Και πάλι ο Λιθουανός για τρεις. Μέσα αυτή τη φορά. 47-38. Μουράτος. Είναι άμυνα χώρου τελικά. Ο Σλέιτερ δεν μπορεί. Το rebound από τον Χατζηνικόλα θέλει να τρέξει σε ευνηδιασμό ο Κολοσσός. Χατζηνικόλα στο Γκάουτλοκ. Απομακρύνθηκε ο Φόρεστ. Ελεύθερος ο Γκάουτλοκ για 47-41. Βρήκε το mismatch το Λαύριο με το Γόντικα να υπερισχύει του Χατζηνικόλα για το 49-40. Ασόψε το όμως ο Μουράτος που το είδε. Γκάουτλοκ αντίστοιχα στον Οκόρο που καρφώνει μπροστά στον κοντύτερο Βον. Χατζηνικόλας, μεγάλο καλάθι. Έχει χάσει πάρα πολλά καλάθια από κοντά. Γκάουτλοκ απέφυγε το Σέρμαν, πλησιάζει το φλόουτερ μέσα. 49-47. Το σερί συνεχίζεται. Και ο Μπιλής θα βυθιστεί στο low post αυτό που έγινε τώρα. Γκάουτλοκ το φλόουτερ μέσα, ισοφάριση λοιπόν. Κολοβέρος. Λαυτσάκης. Γκάουτλοκ, δύσκολη πάσα. Σλαυτσάκης βρήκε διάδρομο, πλησιάζει. Η προσπάθειά του αρχικά λιώθηκε από το Γουακάπ. Η μπάλα μπήκε στο καλάθι, όλα 51. Για τον Νέλσον, έχει το Σέρμαν, εκτελεί αμέσως μέσα για τρεις. Και νέα ανατροπή πλέον τώρα. Έκανε ένα τρομερό καμπάκ ο Κολοσσός στην τρίτη περίοδο. Χατζηνικόλα, σταμάτησε την τρίπλα, εκτελεί από το high post. Ευστοχή, 56-58. Το κλειστό παιχνίδι καλά κρατεί. Τελευταία 32 δευτερόλεπτα. Υπάρχει φυσικά μεγάλη απόκληση. Θα έχει επίθεση και το Λαύριο. Νέλσον και πάλι για τρεις και πάλι μέσα. Ο Αμερικανός είναι ζεστός.